Ωστις, ναι. Την έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο εκεί που πίνανε ένα καφέ, την πήγε στην Τυφλίδα και από εκεί και πέρα παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε η κοπέλα, έμεινε και μέσα στο σπίτι. Όμως περιγράφει μια ζωή, η οποία δεν μπορεί να φανταστείς ότι την έκανε η Τάμπτα, και βέβαια όχι μόνο η Τάμπτα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σε πόσα τετραγωνικά ζούσε, μοιραζόταν το μπάνιο, την τουαλέτα με άλλους ανθρώπους και πόσους. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, σε τι σπίτι έμεινε και η μαμά της τι πέρασε μέχρι να μεγαλώσει. Όλα αυτά και οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πόσο δύσκολα μπήκε. Εμένα, πολύ συγγνώμη, να το δούμε τώρα με σοκάρι ότι ένα κορίτσι 17 χρονών, 16 πόσο ήταν, ξαφνικά το παίρνουν και του λένε παντρεύεσαι. Όχι, ήταν 14. 14. 16 ήταν ο γαμπρός και 14 ήταν η Τάμπτα. Και γίνεται και μάνα. Πάμε να το δούμε. Πώς νιώθεις? Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Τόσο ενθουσιασμένη που δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί, όπως ξέρεις, η Eurovision με τριγυρνάει και του τριγυρνάω εδώ και πολλά χρόνια. Είδες την περσινή Eurovision? Εννοείται πως είδα. Φυσικά και είδα. Πώς σου φάνηκε το Φουέκο και η Ελένη? Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η Ελένη έκανε εξαιρετική δουλειά. Έκανε ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει και θα μπορούσε και καλύτερα. Μισό βήμα. Πού μεγάλωσες, Τάμπτα? Τυφλίδα. Α, στην πρωτεύουσα. Mm. Είχες αδέρφια, έχεις αδέρφια? Έχω έναν αδερφό από την μαμά μου και έχω έναν αδερφό και μία αδερφή από τον μπαμπά μου, από το δεύτερο γάμο. Σε τι ηλικία χώρισαν οι γονείς σου? Δεν τους θυμάμαι μαζί. Ήμουνα πολύ μικρή, μηνών κιόλας. Όταν ήσουν ένα παιδί, ένιωσες και την πείνα? Τότε ήταν πολύ φτώχεια στην Γεώργη. Η γενιά μου γενικά έχει περάσει αυτό και η γενιά της μαμάς μου. Και σκέφτομαι τότε, όταν ήμασταν παιδιά εμείς και ήμασταν στην ουρά για ψωμί με κουπόνι που παίρναμε και γινόταν σκοτωμός για να καταφέρεις να πάρεις μισό ψωμί, που ήταν πολύ συγκεκριμένο για την οικογένεια. Εμείς στην ουρά, γιατί πήγαινε, ας πούμε, εγώ, μετά πήγαινε ο αδελφός μου και στο τέλος πήγαινε η μαμά μου. Ωστόσο, όταν θα ερχόταν το φορτηγό με το ψωμί, να ήμασταν μπροστά στην ουρά για να προλάβουμε να μας φτάνει. Ναι. Εγώ, ας πούμε, σε αυτή την ουρά που καθόμουνα ώρες. Ήταν και άλλα παιδιά και διασκέδαζα. Κατάλαβες, ήταν τρόπος που ζούσαμε εκείνη την περίοδο. Στην Ελλάδα, όταν πρώτο ήρθες, πού έμενες, πού έμενε η μαμά σου? Η μαμά μου έμενε, μέναμε στους Αμπελόκηπους. Ναι. Σε ένα... ένα υπογειάκι θυμάμαι, ένα κάτι σαν μη υπόγειο. Ναι, ναι. Ήτανε... όχι, ήταν υπόγειο. Ήταν ένα υπόγειο. Είχε ένα μικρό σαλόν, όλα μαζί σαλόν, ό,τι θες. Και ένα υπνοδωμάτιο. Και μέναμε η μαμά μου, εγώ με την Άννη, και η μαμά μου φιλοξενούσε και πάρα πολλές κυρίες από τη Γεωργία που είτε είχαν ρεπό από τα σπίτια που δουλεύανε, είτε ερχότανε μόλις είχαν έρθει και δεν είχαν που να μείνουν και αυτά. Και ζούσαμε έτσι πολλοί κόσμος. Αλλά δεν σε νοιάζει εσένα. Ένιωθες ελεύθερη. Εγώ έχω μεγαλώσει, το σπίτι μου στη Γεωργία ήταν και είναι 24 τετραγωνικά που έχω μεγαλώσει. Με εκείνη τουαλέτα και μπάνιο. Μπάνιο δεν είχα, μέχρι τα 11 μου δεν είχα μπάνιο. Πήγαινα στην ξάδελφη μου για να κάνω μπάνιο. Εμάς, αν θυμάμαι καλά, ήταν καθαρίστρια, καθαρίζει σπίτια. Μαμά μου, κοίταξε, η μαμά μου δεν ήταν καθαρίστρια. Έχει τελειώσει δύο πανεπιστήμια και έχει δύο διπλώματα. Αλλά όπως πάρα πολλές κυρίες από πρώην σοβιετικές ειδικά χώρες, ήρθε στην Ελλάδα για να κάνει οποιαδήποτε δουλειά. Έκανε οτιδήποτε δουλειά θα μπορούσε να κάνει. Έχει μεγαλώσει πάρα πολλά παιδιά, τα οποία τα αγαπάει και τα λατρεύει ακόμα. Επειδή το είπε τώρα, για όλες αυτές τις κυρίες που έχουν έρθει από τις πρώην σοβιετικές χώρες, η Τάμπτα θεωρείται πρότυπο. Την αγαπούν πολύ, την έχουν ηρωίδα. Μα είναι πρότυπο και για μας, παιδιά, γιατί ξέρει. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που μου βγάζει είναι ότι ακόμα και εκεί που είναι τα αγκάθια, και ακόμα ένα παιδάκι μεγαλώνει μέσα σε αγκάθια και το περιβάλλον του να είναι δύσκολο και σε μεστερήσεις και να μην έχει να φάει, να παίρνει δηλαδή ψωμί με κουπόνι. Δεν ξέρω, αλλά μερικοί άνθρωποι δεν ξέρω αν γεννιούνται με άστρο, αλλά είναι λαμπρά παραδείγματα όπως αυτή η κοπέλα ότι τα όνειρα πολλές φορές μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Κοίταξε, πολλά κορίτσια μετά έρχονται και συνεχίζουν και το παλεύουν και έχουν ένα. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Και προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο και για τις ίδιες και για τα παιδιά τους. Αυτό ανθρώπινα το εκτιμάς και το θαυμάζεις. Με δουλειά, έτσι δεν είναι, έτσι. Με πολλή δουλειά. Πολύ. Από την άλλη, εμένα αυτό το γεγονός ότι μπορούν ένα κορίτσι σε όποια χώρα, γιατί συμβαίνει δυστυχώς ακόμα, να το κλέψουν. Ένα μωρό, ένα 14 χρονών κορίτσι, είναι ένα μωρό. Και ξαφνικά, μέσα σε δύο μέρες να βρεθεί παντρεμένη. Και έγκυος, χωρίς να το θέλει, χωρίς να είναι επιλογή της. Αυτό εξακολουθούν με σοκάρι. Που σε εδώ βέβαια το απόσπασμα δεν είπε κάτι παραπάνω, δηλαδή δεν το άνοιξε περισσότερο η Τάμπτα. Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, από την άλλη, λες ότι έχω ένα κορίτσι, έχω την κόρη μου και δεν μπορείς να το δεις και αρνητικά τελείως, γιατί σου μένει, έχεις το παιδί. Και τα έχει καταφέρει και η Άννη, πρέπει να πούμε, γιατί είναι ένα κορίτσι που σπουδάζει. Πόσο χρόνο είναι τώρα η Άννη, 24. Παραπάνω, 24 είναι. Τα σχολείο διαστήματα την έβλεπα, ήταν μαζί και με την Άννη, και λόγω του ΜΑΤ και από πιο παλιά. Ενώ είναι δύο κορίτσια ουσιαστικά που μεγαλώνουν μαζί, υπάρχει η απόσταση γονέα-κόρης. Αυτό μου έχει κάνει πάντα εντύπωση. Και έχει και η μαμά την Τάμτα, δηλαδή που την βλέπουν οι φίλοι σου και τη θαυμάζουν. Παρ' όλα αυτά, η Τάμτα ως προς την Άννη ήταν πάντα, υπήρχε πάντα. Γίνεται, δεν ήταν δηλαδή όλες μαζί μια παρέα. Εμένα μου είχε κάνει επίσης εντύπωση το πόσο ήθελε να προστατεύσει την κόρη της όταν ήταν ακόμα ανήλικη, πόσο ήθελε να προστατεύσει την κόρη της από τα φλάς των φωτογράφων και πόσο λίγα πράγματα ήθελε να βγαίνουν για την κόρη της την Άννη προς τα έξω στη δημοσιότητα, γιατί ήθελε να προστατεύσει το παιδί μέχρι να περάσει το σκόπελο των 18 ετών και να πάει για σπουδές. Γι' αυτό προφανώς και δεν μιλούσε πριν. Ακριβώς, ήθελε να την προστατεύσει πάρα πολύ. Και να πούμε και κάτι άλλο για αυτό το κορίτσι. Ποτέ δεν αναμίχθηκε σε κατηνιές, πισόπλατες μαχαιριές, να μιλήσει άσχημα για συναδέλφους της. Μόνο με δουλειά τα έκανε, ρε παιδιά, όλα. Και είναι πολύ αισιόδοξη, παιδιά. Δεν βγάζει μιζέρια, ούτε θλίψη, ούτε μα τι πέρασα εγώ. Δεν ήταν δακρύβρεχτο αυτό που είδαμε. Και έχει μια αισιοδοξία. Τι αισθητική και πώς μεγάλωσε για να έχει αυτή την αισθητική να δίνεται σήμερα έτσι. Που είναι πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Είναι fashion icon. Είναι η πιο προχωρημένη από όλες. Και τι μαμά είχε έτσι, γιατί και η μαμά της βοήθησε πολύ σε αυτό. Ένας άνθρωπος με δύο πτυχία που ζορίζεται τόσο πολύ, μεγαλώνει το παιδί, τα καταφέρνει και ανοίγει ένα σπιτάκι που οριακά χωράνε τρεις γυναίκες. Να φιλοξενήσει τις άλλες κυρίες που έρχονται. Γιατί λέμε εδώ, δεν ξεκίνησε ποιότητα το μηδενικό πέλα, από το μείον ξεκίνησε και έφτασε. Ναι. Μπράβο της. Μπράβο και στον Τάσο για τη συνέντευξη. Ιστορία, πολύ ωραία συνέντευξη. Και μπράβο και στην Κύπρο, ναι, ο Τάσος είναι εξαιρετικό. Είπες Κύπρο. Ναι, μπράβο και στην Κύπρο, γιατί για ακόμα μία φορά είναι έξυπνοι και έχουν αντανακλαστικά. Τι έγινε, ρε. Στην Κύπρο. Ενώ πρώτα με τη Φουρέιρα και τώρα με την Τάμπτα. Θα μπορούσαν και τη Φουρέιρα. Ναι, ναι. Που το λέγαμε εδώ στην εκπομπή χρόνια και την Τάμπτα. Ισχύει. Στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια.